Λοιπόν, πάμε στο τέτα τέτ της μέρας. Καλησπέριζω τον πρώην Υπουργό, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μουζάλα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ που με φωνάξατε. Αλίμονο, αλίμονο. Λοιπόν, κύριε Μουζάλα, βλέπουμε αυτές τις μέρες άλλη μία σύγκρουση για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τα εκτοπλοϊκά κλπ. Κλπ. Πάνω κάτω. Η αντιπολίτευση έλεγε τα ίδια ακόμη και πριν τις εκλογές. Μειώστε έμεσους φόρους, βάλτε τα μετακαρτέλ, περιορίστε τα κέρδη, φορολογήστε τα υπερκέρδη ή τα ουρανοκατέβατα, δεν ξέρω ποια διατύπωση προτιμάτε εσείς. Το γεγονός ότι αυτή ακριβώς η ρητορική δεν έπιασε στις εκλογές του 2023 και δόξα τω Θεώ είχαμε δύο εκλογές για να δούμε αν έπιασε ή όχι. Είναι ένα στοιχείο ότι δεν είναι επαρκής ως ρητορική ή ότι δεν πείθει ότι τα άλλα κόμματα πλέον της κυβέρνησης έχουν μια καλύτερη λύση για την ακρίβεια. Δεν ξέρω. Νομίζω, κύριε Μελιγκόνη, ότι μου δίνετε την αφορμή να σας πω ότι τούτες τις μέρες γιορτάζουμε τα 50 χρόνια δημοκρατίας και είναι πραγματικότητα ότι στη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά και ακριβώς εξαιτίας της μεταπολίτευσης αναπτύχθηκε μία περίοδος ομαλότητας η οποία διαταράχθηκε μέσα από οικονομικές ατασταλίες που έγιναν επί Πασόκ ή λάθος πολιτικές, μην το πάρετε ότι κατηγορώ για τα μνημόνια. Αυτή η γιορτή που κάνουμε σήμερα έχει μαυρωθεί από τις πολιτικές της ακραία νεοφιλελεύθερες, θατσερικής υφής της κυβέρνησης Μητσοτάκη και από την ταλαιπωρία που υπέστη ο λαός μας μέσα από τα μνημόνια, την πτώχευση και αυτά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τεράστιες ευθύνες για αυτό το πράγμα, είναι σκοπιμότητα, είναι πολιτική. Τεράστιες ευθύνες έχει και η αντιπολίτευση. Και αυτό φάνηκε στις τελευταίες εκλογές με την απαξίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του, δυστυχώς όμως, και με την απαξίωση που εισέπραξαν τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και που εκφράστηκε μέσα από την αποχή. Επομένως έχετε δίκιο ότι θα πρέπει αυτά τα πράγματα, αυτή τη ρητορική, να βρούμε έναν άλλον τρόπο, να, όχι μονάχα επικοινωνιακό, αλλά και επί της ουσίας, για να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι η πολιτική ξαναγίνεται σοβαρή. Ότι η πολιτική δεν είναι μονάχα ισορροπίες, αλλά οι ισορροπίες είναι απαραίτητες εφόσον υπάρξουν γωνίες και συγκρούσεις. Οι εκλογές τι δείχνουν? Όποιος ξέρει μαθηματικά και έχει κοινή λογική, δείχνουν ότι ο μόνος τρόπος να απαλλαγεί ο λαός μας από την παινία και από την έλλειψη δημοκρατίας, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η φτώχεια, είναι ο μισθός που στις 16 του μήνα έχει τελειώσει, είναι να υπάρξει με κάποιο τρόπο μια σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων όλων όσων αντιτίθενται στον νεοφιλελευθερισμό, χωρίς κομματικούς εγωισμούς. Αυτό θέλει ένα πρόγραμμα. Δεν θέλει μονάχα να μειωθεί ο ΦΠΑ. Θέλει, για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω είναι σωστό, να επανακοινωνικοποιηθεί η ΔΕΗ. Θέλει, για παράδειγμα, μια τράπεζα αναπτυξιακή η οποία να χορηγήσει δάνεια. Θέλει μια άλλη ματιά στους μικρομεσαίους. Άρα χρειάζονται όλα αυτά που έλεγε η παλιά ρητορική συν ένα πρόγραμμα που θα οθήσει τις προοδευτικές δυνάμεις, κρατώντας ο καθένας το κόμμα του, να δημιουργήσουν μια κίνηση σαν αυτή που έγινε στη Γαλλία, που θα μπορέσει να ανασχέσει όχι τον φασισμό, που και εδώ σε λίγο έρχεται, ένα 20% είναι τα ακροδεξιά κόμματα, αλλά αυτή την επίθεση στις λαϊκές μάζες, στους συγγενείς σας, στους συγγενείς μου, στους μεσαίους, στους μικρομεσαίους, αυτή τη φτώχεια της κοινωνίας, την έλλειψη παιδείας, την έλλειψη υγείας. Και έχουμε σήμερα και το μήνυμα του κυρίου Στουρνάρα, που δεν είναι πολύ παρήγορο, ότι θέλουμε 40 χρόνια για να φτάσουμε στο 2007 και προτεραιότητες θα έπρεπε να είναι η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική ασφάλεια. Επειδή είστε αυτό που λέμε γενιά της μεταπολίτευσης, του Πολυτεχνείου κλπ,
Όντως, από το 24 Ιουλίου του 1974 ως σήμερα, έχουμε ζήσει αυτό που περιέγραφε χθες το Βήμα με τον κύριο τίτλο του «Τα καλύτερά μας χρόνια». Το ότι όλη αυτή η περίοδος θα κατέληγε στο να αντικατασταθεί ο δικοματισμός και ο διπολισμός από ένα σύστημα ενός δεσπόζοντος κόμματος που θα ήταν κιόλας μόνο η δεξιά, φαντάζομαι ότι αυτό δεν μπορούσατε να το φανταστείτε. Όχι. Πώς έγινε αυτό? Το κατεστημένο το πολιτικό που το περιγράφετε εσείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί και οι κοινωνιολόγοι του 1,5 κόμματος απεδείχθη ότι είναι ανίκανο να οδηγήσει σε μία έξοδο τη χυμαζόμενη κοινωνία, αλλά είναι επίσης ανίκανο να οδηγήσει και σε μία δίκαιη έξοδο και την επιχειρηματικότητα και τον κόσμο των μικρομεσαίων και των μισθωτών, την έντιμη επιχειρηματικότητα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πρέπει να στήσει, να δοξολογήσει τον κύριο Πέτσα. Ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο η ρητορική της αντιπολίτευσης, με όλα τα λάθη που έχει κάνει, να μπορέσει να φτάσει στον κόσμο. Σας είπα πριν, αυτό πρέπει να το υπερβούμε. Δεν μπορεί να καθόμαστε και να κλαίμε συνέχεια και να λέμε «Αχ, δεν μας αφήνουν να κουφτούμε, δεν μας αφήνουν να κουφτούμε». Είναι στα δικά μας χέρια. Να βγάλουμε τις δικές μας ευθύνες και να μπορέσουμε να μιλήσουμε στον κόσμο. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Πάντως, τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάθε μέρα σε κανάλια, σε ραδιόφωνα. Θέλω να πω, δεν είναι ότι σας έχει κάνει και εμπάργο κανείς. Όχι. Άλλο το τι θέματα πολλές φορές παίζουν, ειδικά τα πανελλαδικά κανάλια στις ειδήσεις τους. Εκεί να το κουβεντιάσουμε. Αλλά δεν είναι ότι σας έχουμε φημώσει κιόλας. Όχι, όχι, δεν ισχυρίζομαι εγώ αυτό. Εγώ ισχυρίζομαι ότι ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουμε, ο τρόπος που μεταδίδονται όχι μονάχα οι δικές μας θέσεις. Για παράδειγμα τώρα να σας πω, πώς έπαιξε το φαινόμενο ότι ο κύριος Χατζηδάκης έλεγε ότι θα δείτε ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ δεν θα αυξήσει ούτε ένα ευρώ το λογαριασμό σας, ενώ όλη η αντιπολίτευση έλεγε οδηγούμαστε εκεί, θαύτηκε. Επομένως, το κύριο πρόβλημα δεν είναι ότι ο Μουζάλας δεν έρχεται σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, είναι ότι αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση και είναι εις βάρος του λαού αποκρύπτονται. Και αποκρύπτονται μέσα από ένα πέπλο διαπλεκόμενων συμφερόντων, το οποίο είναι γνωστό και σε εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά και στον κόσμο τώρα πια. Κύριε Μουζάλα, πόσο φτωχύνατε ως ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη? Νομίζω ότι η κάθε αποχώρηση ανθρώπων σαν τον Δραγασάκη κάνει το χώρο από τον οποίο αποχωρούν φτωχότερο. Όσο και αν τα χρόνια που παρέμεινε και γιατί ήταν από αυτούς που χτίσανε αυτό το χώρο, μας έκαναν πλουσιότερους, τον κάνει φτωχότερο. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Μελιγκόνη, ακόμα φτωχότερο κάνει αυτό τον χώρο ο τρόπος που αντιμετώπισε η τωρινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την αποχώρηση του κυρίου Δραγασάκη. Είναι αδιανόητο ο κύριος Κασελάκης να προσπαθεί να πει για τον κύριο Δραγασάκη ότι η αριστερά δεν είναι τύποι, είναι τρόπος ζωής. Δηλαδή, για το όνομα του Θεού, κάποιος να τον προστατεύσει από αυτά τα οποία λέει. Συγχωρέστε με γιατί την οξύτητα. Δεν ήμουν πάντα φιλικός με τον Γιάννη. Είχαμε διαφωνίες, είχαμε αυτά. Αλλά είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο δεν τόλμησε κανείς να πει ποτέ τίποτα. Και εδώ πέρα, δυστυχώς, έχουμε μία πολιτική από την τωρινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δολοφονεί πολιτικά, κύριε Μελιγκόνη. Και δολοφονεί πολιτικά έχοντας σκοπό να εξασθενήσει τα επιτεύγματα του ΣΥΡΙΖΑ επί της κυβέρνησής του, να αλλάξει τον προοδευτικό χαρακτήρα, δεν λέω τον αριστερό, κύριε Μελιγκόνη, τον προοδευτικό χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζοντας την ιστορία του και να καταδείξει ότι όποιος διαφωνεί δεν το κάνει για πολιτικούς λόγους, αλλά το κάνει γιατί έχασε ένα μισθό, έχει οικονομικά συμφέροντα, είναι ταπεινός, είναι λίγο τρελός και φοβάμαι ότι από αύριο και για μένα θα υποθούν αυτά τα πράγματα.
Αλλά αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει η ιστορία. Βέβαια, αυτές δεν είναι πολύ βαριές κουβέντες, με δεδομένο ότι είναι πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης, για να παραμένετε σε ένα κόμμα που πλέον κάνει όλα αυτά. Όχι. Νομίζω, κοιτάξτε κύριε Μελιγκόνη, είστε και γνώστης. Με είχατε καλέσει πάρα πολλές φορές. Σιώπησα επί πάρα πολλούς μήνες. Εγώ υπήρξα υποστηρικτής του κυρίου Κασελάκη. Δίνοντας την ευκαιρία, όπως κάνανε πάρα πολλοί άνθρωποι, στον κύριο Κασελάκη να αναδείξει αυτό το νέο το οποίο επαγγελόταν. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος Κασελάκης ήταν η λάθος απάντηση στο σωστό ερώτημα και στο αγωνιώδες ερώτημα που είχαμε μετά τις ΣΥΤΕΣ, τι πρέπει να αλλάξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε το παλιό ντυμένο νέο, όπως λέει ο Μπρέχτ, και εκεί πέρα γίνανε λάθη. Δεν είναι όμως λάθη τυχαία. Κατά την άποψή μου είναι μια στρατηγική απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ, απαξίωσης του Τσίπρα, με τον οποίο δεν έχω κάποια προνομιακή σχέση. Υπήρξα υπουργός του και μέχρι εκεί. Επιχειρεί αποτσιπροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης, δηλαδή. Όπως λέγαμε παλιά για το Μητσοτάκη, αποκαραμανλοποίηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ακόμα χειρότερο. Επιχειρεί την μετατροπή ενός προοδευτικού αριστερού κόμματος σε ένα προσωποπαγές κόμμα. Ομνύει στα μέλη και πρακτικά καταργεί, θέλει να καταργήσει τις οργανώσεις μελών και να φτιάξει επιτροπές δήμων. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Πέρασαν όμως αυτά στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν πέρασαν. Δεν πέρασαν. Σαν ιδέες δοθήκανε, θα γίνει ένα συνέδριο. Αν περάσουν στο συνέδριο. Κατά την άποψή μου, εάν αυτές οι ιδέες περάσουν στο συνέδριο, τότε έχουμε τη δημιουργία ενός προσωποπαγούς κόμματος. Έχουμε την εκπλήρωση του μυστηρίου της βάφτισης του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος βγήκε ο Σταυρός και του λέγαν ότι θα γίνει σπουδαίος και θα έχει δικό του κόμμα και μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Τα λέω λιγάκι γελώντας, αλλά ξέρετε, έχουν μια τραγικότητα όλα αυτά μέσα στην αριστερά και μέσα στον προοδευτικό κόσμο. Και τότε τι θέση θα έχει ο Γιάννης Μουζάλας στον ΣΥΡΙΖΑ? Ο Γιάννης Μουζάλας θα έχει την ίδια θέση που διαμόρφωσε, δεν την είχα νεότερος. Νεότερος ήμουνα λιγάκι πιο, όχι φανατισμένος, αποφασισμένος ήμουνα πάντα. Αλλά ξέρετε, γίνεσαι σοφότερος μεγαλώνοντας. Ότι αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται να σταματήσουν οι κομματικοί εγωισμοί, η χώρα χρειάζεται να συμπράξουν οι δυνάμεις που είναι ενάντια, όχι στον κύριο Μητσοτάκη, σε αυτό που εκπροσωπεί ο κύριος Μητσοτάκης, υπέρ του να ανασάνει, βρε παιδί μου, ο λαός μας, να συμπράξουν οι προοδευτικές δυνάμεις, και για να γίνει αυτό, κύριε Μελιδόνη, πρέπει να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η άποψή μου δηλαδή λέει ότι ο κύριος Κασελάκης επιδιώκει την αποσυριζοποίηση, την αποπροοδευτικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνει η χάρη σε αυτή την ομάδα να φύγουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι ο κύριος Δραγασάκης έκανε λάθος που φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι τόσο έλασον αυτό το πράγμα και δεν μπορεί κανείς να το κρίνει έτσι ή αλλιώς. Η πρόταση του, η δική μου, η πρόταση της αριστεράς, η πρόταση των προοδευτικών ανθρώπων πρέπει να είναι να γυρίσουν στον ΣΥΡΙΖΑ οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, να μην απελπιστούν από αυτές τις συμπεριφορές και μέσα από τις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πραξικοπηματικά, γιατί ο κύριος Κασελάκης δεν έκανε πραξικόπημα την εκλογή του. Κατά την άποψή μου μετά κάνει διάφορα πράγματα. Να επαναφέρουν τον ΣΥΡΙΖΑ στην τροχιά, ξέρετε σε ποια τροχιά, στην τροχιά του 15. Ποιο ήταν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 15? Η ελπίδα έρχεται. Δεν ήταν ούτε αυτοί οι δύο μικρομεσαίοι που βουλιάζαν μες στο βούρκο, ούτε ο γιατρός που γύρναγε εξουθενωμένος στη δουλειά του, ούτε αυτή η απογοήτευση. Ο κόσμος χρειάζεται αισιοδοξία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάστηκε, έκανε πάρα πολλά λάθη, αλλά έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, και αν σήμερα ανασάνουμε είναι γιατί βαδίζουμε στις ρυθμίσεις που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το ξέρει η κυβέρνηση. Έδωσε ελπίδα στον κόσμο. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν αναλάβαμε κυβέρνηση γινότανε
στις πλατείες πηγαίνανε οι άνθρωποι από τη λαϊκή και πετούσαν μαρούλια και κολλούς, ναι, ναι, και τέτοια πράγματα. Ναι. Και σιγά σιγά, άρα δοκιμαστήκαμε, κάναμε πάρα πολλά λάθη, πετύχαμε όμως τον κύριο στόχο μας. Θέλω να πω, καμιά φορά λέω γελώντας, χάσαμε πολλές μάχες, αλλά κερδίσαμε τον πόλεμο των μνημονίων. Αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν να υπερασπιστούν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει η κυρίαρχη δύναμη που θα βοηθήσει στο να συνενωθούν οι προοδευτικές δυνάμεις σε ένα προοδευτικό αντέρισμα σε αυτή τη λέλαπα. Προσέξτε, όχι με προαπαιτούμενα, ναι, μέσα από την πράξη. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, θα είναι αυτός ο αρχηγός και ο πρόεδρος του θα είναι ο αρχηγός και αν δεν το δέχεσαι, αυτά είναι ανοησίες. Είναι πράγματα για να μπλοκάρουν. Δεν είναι πράγματα για να ξεμπλοκάρουν τις προοδευτικές. Μάλιστα. Κύριε Μουζάλα, με όλα όσα είπατε, ασκήσατε σκληρή κριτική στον κύριο Κασελάκη. Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Άρα, θεωρείτε ότι στο συνέδριο του Οκτωβρίου πρέπει να τεθεί και ζήτημα ηγεσίας? Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, για την πολιτική, όταν ξεφεύγει από τα πλαίσια της γραφειοκρατίας, χρειάζεται μια δυναμική. Η δυναμική που προτείνω εγώ είναι όλοι οι σύντροφοί μας, οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι προοδευτικοί άνθρωποι που απογοητευτήκανε και πολλές φορές έχουν δίκιο από τον ΣΥΡΙΖΑ που έχανε. Γιατί ο κύριος Κασελάκης, στην αλήθεια, πήρε ένα ΣΥΡΙΖΑ σε ήττα. Την οποία βέβαια την βάθινε, χάνοντας και το 40% των ψηφοφόρων που είχε. Να έρθουν στον ΣΥΡΙΖΑ και μέσα από τις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, με τη δυναμική των απόψεών τους, να οδηγήσουν σε αλλαγές. Κατά την άποψή μου, οι αλλαγές αυτές προϋποθέτουν και αλλαγή προσώπου. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εσείς είστε πάντως υπέρ της αλλαγής προσώπου και στην ηγεσία. Εγώ είμαι υπέρ της... Εγώ ισχυρίζομαι ότι αυτό το... ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος τον υποστηρίξαμε με τις καλύτερες προθέσεις, μετρήθηκε. Και απεδείχθη ελλιπής. Απεδείχθη διχαστικός. Δεν προσπαθεί να συνθέσει. Ένας πρόεδρος του κόμματος δεν χαίρεται άμα φεύγουν άνθρωποι από το κόμμα του. Ένας πρόεδρος του κόμματος οφείλει να συνθέτει, κόμματος εξουσίας, οφείλει να συνθέτει απόψεις, οφείλει να κρατάει τον κόσμο μέσα του, να φέρνει τον κόσμο μέσα του. Δεν μπορεί να επιχαίρεται που φεύγει ο Δραγασάκης. Δεν μπορεί αύριο να βγει και να πει να φύγει και ο Μουζάλας με αυτά που λέει. Εντάξει. Ο Μουζάλας δεν θα φύγει. Εάν τον διώξουν, θα δούμε. Ο Μουζάλας όχι απλώς δεν θα φύγει, αλλά λέει όλοι οι σύντροφοι και οι φίλοι και οι προοδευτικοί άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ να σπρώξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ στο «Η Ελπίδα έρχεται» και σε μία σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων για να φύγει η λέλαπα αυτή. Μάλιστα. Και αυτά που τραβάνε οι άνθρωποι, ο λαός μας. Κύριε Μουζάλα, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.